Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Καλημέρα κύριε Παπασταργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και να πω επίσης ότι ο κύριος Παπασταργίου είχε και αυτό συμμετοχή στην πρωτοβουλία που είπε πριν η Γενική για το Μήλο των Ξωτικών και την παρουσία του πτεργίου της Ανεμογεννήτριας, το οποίο αξιοποιήθηκε στα πλαίσια μιας επιδεικτικής πρωτοβουλίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές, στην οποία μεγάλη συμμετοχή είχε και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Πρέπει να πούμε, αυτή ήταν που έδωσε την ομπρέλα κατά την οποία έγιναν όλες αυτές οι δράσεις. Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σπουδαίο ρόλο να παίξει στο κομμάτι της ανάπτυξης αιωλικής ενέργειας, της διαχείρισης των αιωλικών πάρκων και της κυκλικής οικονομίας, έτσι όπως την έχουμε παρουσιάσει σήμερα. Είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες που έχετε πάρει σε αυτό το αντικείμενο. Θα σας δώσω λοιπόν το χρόνο να μας κάνετε ένα χαιρετισμό και μια εισαγωγική έτσι, τοποθέτηση όσον αφορά το θέμα σας. Ευχαριστώ πολύ. Η χαρά είναι δική μου και όπως είπα, στα νύχια μου θα πέφτατε, αφού οι δύο προηγούμενοι ομιλητές έχουν ζητήματα συνδεσιμότητας ή διαθεσιμότητας. Θέλω να πω το εξής, ότι όντως το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει απασχολήσει την αυτοδιοίκηση από πολλές πλευρές και μάλιστα συγχωρείτε αυτή την περίοδο που βλέπουμε τις τιμές της κιλοβατόρας να εκτοξεύονται από περίπου 6,3 λεπτά πέρυσι τον Γενάρη στα περίπου 25,2 λεπτά φέτος μεσοσταθμικά, δείχνει και την αναγκαιότητα όχι απλά να έχουμε άποψη, γνώμη, σύμφωνη γνώμη ή οτιδήποτε σχετικό στο κομμάτι της αδειοδοσίας και εγκατάστασης, αλλά νομίζω πως έχει παρέλθει ο χρόνος, έχουμε καθυστερήσει στο να μπούμε πλέον και στο κομμάτι της παραγωγής, ιδιοπαραγωγής, virtual metering για τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Και αυτό γιατί την ώρα αυτή που παρακολουθούσα τους προηγούμενους ομιλητές, ετοίμαζα το κείμενο με το οποίο θα πάμε στον διάλογο στις 2 η ώρα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, και τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, γιατί οι Δήμοι την ώρα αυτή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν αυτό το τόσο αυξημένο κόστος. Τουναντίον, αν είχε δοθεί η δυνατότητα, και αυτό δεν αφορά μόνο το Υπουργείο, αλλά αφορά και τους Δήμους, γιατί και εμείς έπρεπε να προνοήσουμε, να καταθέσουμε γέρος προτάσεις για τέτοιου είδους συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά ή αιωλικά, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ναι, θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Όταν πριν από περίπου 6 μήνες ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τον Μήλο των Ξωτικών, μα θα μου πείτε, θα μιλήσουμε τώρα για ένα χρυσονιάτικο πάρκο. Όμως τελικά είναι αυτό το οποίο λένε ότι τελικά ένα γραμμάριο πράξης, ισούται με πολλούς τόνους θεωρίας, ότι αποφασίσαμε φέτος, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, να θεματοποιήσουμε τον Μήλο μας στο χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο διοργανώσαμε για 10η φορά στα Τρίκαλα, σε κάτι το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον. Να μιλήσουμε για το περιβάλλον μετά για τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και για την κυκλικότητα της οικονομίας, την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές. Αναπόσπαστο κομμάτι προφανώς της πρωτοβουλίας μας αυτής ήταν το να μιλήσουμε και για τα αιωλικά. Το ότι είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός λίγο μετρά, νομίζω, στην κουβέντα που κάνουμε και στην πρωτοβουλία που πήραμε. Η αλήθεια είναι πως στους Δήμους, σε σχέση με τα αιωλικά, υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Υπάρχει μια ανάγνωση που συσχετίζεται με το ότι όντως πρέπει και μπορούν να τοποθετηθούν αιωλικά και πρέπει να τοποθετηθούν αιωλικά. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να δω πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζαν για τις τιμές των ανανεώσιμων πηγών σήμερα, όταν οι σημαντικοί τρόποι, και μέσα σε αυτούς βάζω και το φυσικό αέριο, έχουν ξεπεράσει τα 25 λεπτά την κιλοβατόρα. Το άλλο βέβαια κομμάτι και άλλη ανάγνωση θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα κρατήσουμε την αιωλική ενέργεια σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν θα φτάσουμε στο άλλο άκρο να προκαλούμε όχληση αισθητική ή πιθανώς και περιβαλλοντολογική. Αυτή τη δύσκολη ισορροπία θα πρέπει να βρούμε, αλλά να μην έχουμε παροπίδες στην κουβέντα που κάνουμε. Και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μας βοήθησαν και εσάς στο να φέρουμε τα τρία πτερύγια των ανεμογεννητριών ήταν αυτό ακριβώς. Να απενοχοποιήσουμε το κομμάτι της ανακύκλωσης, να σταματήσουμε να ακούμε και να αναμεταδίδουμε τέρατα σε σχέση με το τι κάνει μια ανεμογεννήτρια και τα πόσο φιλική ή όχι στο περιβάλλον είναι. Φαντάζομαι ότι όλα τα υπόλοιπα υλικά, για παράδειγμα των κλασικών εργοστασίων, είναι εξαιρετικά ανακυκλώσιμα, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Ενώ και το πρόβλημα είναι μόνο στις ανεμογεννήτριες. Και θέλουμε ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας βέβαια δίπλα μας και την ΡΑΗ, η οποία ήταν στο
και τις 40 μέρες του πάρκου μας και μιλούσαμε στα παιδιά, παίζαμε με τα παιδιά και εξηγούσαμε στα παιδιά τρόπους για να μπούμε στις ανανεώσιμες πηγές. Να στείλουμε αυτό ακριβώς το μήνυμα, ότι τελικά το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους και μας χρειάζεται με μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Τα παγκάκια λοιπόν των ανεμογεννητριών έκαναν θράψη, πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Φυσικά και τα κρατήσαμε στο πάρκο μας, γιατί γύρω από το Μήλο Ματσόπουλου διοργανώνουμε το Μήλο των Ξωτικών όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Έχουμε ένα πολύ όμορφο πάρκο το οποίο επισκέπτονται καθημερινά οι Τρικανοί. Ενώ το τρίτο χρησιμοποιήθηκε ως, αν θέλετε, πινακίδα και ορόσημο στο πάρκινγκ του χώρου του Μήλου του Ματσόπουλου που φιλοξενεί το Μήλο των Ξωτικών. Συνεπώς, ναι, ήταν νομίζω μια πρώτη ευκαιρία να δείξουμε ότι τελικά υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν και να είναι χρήσιμα, έστω και με διαφορετική, σε μια διαφορετική έκφανση, τα πτερύγια των ανεμογεννητριών. Εντυπωσιακό βέβαια ήταν, και οφείλω να μεταφέρω αυτή την εμπειρία, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, όντας κολλημένοι σε ιδεολειψίες, θέλησαν να έρθουν και να διαμαρτυρηθούν σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο για τα αιωλικά. Ήταν, νομίζω, πρωτοφανής η διαμαρτυρία 5 ανθρώπων μπροστά στα πτερύγια των ανεμογεννητριών, αγγίζει νομίζω το όριο του Λούμπεν η συγκεκριμένη στάση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως στείλαμε το μήνυμα. Νομίζω πως φαίνεται ότι στο χέρι μας είναι όλα αυτά τα στοιχεία να τα κρατήσουμε, να τα εντάξουμε στις πόλεις μας και να ψάξουμε να βρούμε και άλλους τρόπους ακόμα πιο πρόσφορους, έτσι ώστε να μας είναι χρήσιμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να καθίσουμε και ξανασυζητήσουμε για το αν τα αιωλικά πρέπει να υπάρχουν. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι να εντοπίσουμε τις ανησυχίες τοπικών αρχών και τοπικών κοινωνιών και να προσπαθήσουμε να τις εξηγήσουμε, να τις κατανοήσουμε και να διορθώσουμε πράγματα που πρέπει, προκειμένου όντως το μέλλον μας να είναι ένα πράσινο μέλλον, ένα κυκλικό μέλλον, ένα μέλλον στο οποίο δεν θα εξαρτώμαστε γεωπολιτικά αλλά και ουσιαστικά από ορυκτά καύσιμα όπως είναι και το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και η ΚΕΔΕ, οι κεντρικές των Δήμων, αλλά και ο Δήμος Τρικαίων, θα είναι πάντα δίπλα σε καινούργιες προοπτικές και προσεγγίσεις, προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ολική ενέργεια να αποτελέσουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κύριε Παπαστεργίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Θα έλεγα ότι, επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι μια γκρίζα μέρα σήμερα, τα θέματα τα οποία αγγίξατε και τα παραδείγματα δίνουν έτσι ένα σημαντικό τόνο αισιοδοξίας. Και πράγματι έχετε δίκιο ότι η πράξη είναι πολύ σημαντικότερη από τα λόγια. Και ξεκίνησε έτσι μια προσπάθεια τελείως συμβολική, την οποία εμείς σαν ΕΛΤΑΕΝ θέλουμε έτσι να την ενισχύσουμε. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι φοβερά κρίσιμος για την ανάπτυξη ολικής ενέργειας στη χώρα. Θα έλεγα ότι είστε σε ένα κομβικό και δύσκολο σημείο που αποτελείται τη γέφυρα μεταξύ της ανάπτυξης διαφόρων δράσεων, όχι μόνο αιωλικών που πρέπει να γίνουν στις τοπικές περιοχές, και των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες πολλές φορές χαρακτηρίζονται από συντηρητισμό, από προβληματισμό, από άρνηση ή ακόμα και από λούμπεν συμπεριφορές, σαν και αυτές που αναφέρατε. Οπότε, σαν ΕΛΤΑΕΝ αλλά και σαν κλάδος αιωλικής ενέργειας, θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ διαθέσιμοι να συνεργαστούμε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, με εσάς, με την ΚΕΔΕ, με κάθε τοπικό Δήμο. Γιατί είναι σημαντικό να ακούμε και τους προβληματισμούς που υπάρχουν από τη δικιά σας τη μεριά, αλλά και να σας παρουσιάζουμε τους σχεδιασμούς που υπάρχουν από τη δικιά μας τη μεριά για να βρίσκετε πάντα η καλύτερη δυνατή λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και προσδοκούμε έτσι σε συνέχιση αυτής της συνεργασίας.